σου, γεια σου, όμορφε κόσμε, κολαούζο είναι, πάρτε τον. Θα σε στείλω πακέτο. Λοιπόν, τώρα ξέρεις πως νιώθω που έχω ανοίξει το live για να κάνουμε ρουτίνα μετά από τόσες μέρες μαζί. Καλησπέρα σας. Έχω... Τώρα νιώθω που ήρθα εδώ να βάλουμε μαζί κολύριο, να βάλουμε μαζί αλυφούλα, φαρμακευτική. Κάπως έτσι θα είναι τα live, θα είναι τα live όταν συνταξιοδοτηθούμε. Θα έρχεσαι και θα έρχομαι και θα σου λέω, εγώ για την πίεση παίρνω αυτά τα χάπια. Εσύ ποια χάπια παίρνεις, ωραίο. Κάπως έτσι νιώθω και έχω και εδώ τον κολαούζο. Φύγε παιδί μου από εδώ. Φιλί. Πάρτε το. Πάρτε τον σπίτια σας. Να σας φτιάξει πολύ ωραία κρουασάν, κουλουράκια, μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Θα κάνει όλα, όλα. Τον έχω μάθει, κάνει και τη λάτσα. Καταπληκτικός είναι, καταπληκτικός σε όλα του Παναγία μου. Τι γίνεται, πώς είστε? Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Καλησπέρα σας. Άστονε τώρα που έφυγε, μην τον καλησπερίζεις. Βασιλικέ! Τα κεράκια δεν μου το άναψες ποτέ. Όχι, θα το πω. Μέχρι να κάνω ντους. Τι γίνεται, πώς είσαστε? Πώς είμαστε? Λίγο περίεργη η κατάσταση απόψε. Περίεργη η κατάσταση, γιατί θα βάλουμε μαζί κολύριο, θα βάλουμε μαζί αλυφούλα. Γεια σου, Αουρόρα, αγαπη Μπέρι. Θα κάνουμε μαζί ρουτίνα, πολύ basic, πολύ ανάπλαση. Μην φανταστείς δηλαδή ότι ήρθες τώρα εδώ και θα κάνουμε τίποτα wow, αλλά μπορεί, δεν το εύχομαι, να συμβεί και σε άλλους να έτσι μια έξαρση, ένα έξεμα, κάτι έτσι αυτό. Οπότε, σε ευχαριστώ αγαπημένη μου και εγώ χαίρομαι που είμαι καλύτερα, γιατί πέρασα δύσκολα. Γενικότερα, ξέρεις ότι οι εκθέσεις για μένα μιλάνε στην καρδούλα μου και η επαφή αυτή με τον κόσμο και είναι το φυσικό μου περιβάλλον μετά από τα τόσα χρόνια στα Hondo Center και στους πάγκους γενικότερα και στα φαρμακεία. Οπότε, ξέρετε πόσο πολύ ήθελα να είμαι κοντά σας, αλλά δεν μπορούσα να είμαι κοντά σας όταν δεν μπορούσα να κάνω ούτε μακιγιάζ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ρουτίνα. Πάμε, γιατί περιμένω. Τώρα, συγγνώμη, όλα μαζί θα τα περάσουμε, Ανούλα μας. Αγαπημένη μου, αφού θέλετε ρουτίνα ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, εγώ θα έρθω. Τι να κάνω? Να σου πω κάτι και θα έρθω και αύριο. Και κανόνισα, επειδή βλέπω πόσο σας αρέσει και το μακιγιάζ, και κάτι καλό για αύριο πρωί, δεν μαρτυράω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε... Μη μου βάλετε κι εσείς τώρα αυτά που θα δείξω, γιατί μου έχουν έρθει κάτι μηνύματα τύπου «Φαντάζεσαι», λέει, «και να πάμε να τρέξουμε κι εμείς να πάρουμε τα κολύρια, τα αντισταμινικά και τις αλυφές». Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα όλα καλά, όλα ωραία. Την αλυφή, επειδή φοβήθηκα, ούτε δεν θα τη δείξω, να ξέρεις, γιατί με αυτά τα μηνύματα που λίγο έχουν έρθει, λίγο σκιάχτηκα που λέμε και εδώ στην Κέρκυρα. Τα ψεύτικα δάκρυα, αυτά τα καθαριστικά δάκρυα που σας έχω πει πάρα πολλές φορές και σας τα έχω προτείνει. Καλησπέρα, αγαπημένες μου ψυχές. Είναι μία λύση που την έμαθα στην τηλεόραση, να σου πω την άλλη. Ικανές τις έχω, σταμάτα. Εδώ είχαμε βάλει το banana bread στο πρόσωπο, μη μου θυμίζεις εκείνες τις εποχές. Γι' αυτό είχα σταματήσει και να δίνω συνταγές για φαγητό. Κολύριο, το επόμενο ελιξίριο της νεότητας. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Μη με κάνεις να μην δείξω ούτε το κολύριο, τα ψεύτικα δάκρυα. Φοβάμαι λίγο, σκιάζομαι. Λοιπόν, και αντιβίωση, περαστικά αγαπημένη μου. Αυτό τώρα που θα σου πω, στο έχω ξαναπεί. Και όποιος δεν το έχει ξανακούσει, μπορεί να του φανεί λίγο περίεργο. Όποιος έχει όμως δουλέψει τηλεόραση, μη γελάτε καθόλου. Όποιος έχει δουλέψει λοιπόν τηλεόραση, όποιος έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση, θα ξέρουν λοιπόν ότι ένα πολύ ωραίο και μεγάλο έτσι μυστικό ήταν τότε στην εποχή μου τώρα. Ποια εποχή μου δηλαδή, προχθές, μην φανταστείς ότι έχει περάσει και καμιά 20 ετία. Ήταν λοιπόν όταν ερχόντουσαν άνθρωποι και ήταν ή κουρασμένοι, ή ταλαιπωρημένοι, ή ξενυχτισμένοι, ή είχαν καταναλώσει έτσι λίγο αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ. Είχε υπάρξει μια βραδιά έντονη, κλάματος ρε παιδί μου, στεναχώριας. Οπότε τους λέγαμε, μην ανησυχείτε, σας έχουμε εμείς εδώ. Και είχαμε τα ψεύτικα δάκρυα, τα οποία οι παραγωγές τα χρησιμοποιούν και οι εκπομπές. Ξέρεις, για τις σκηνές που λίγο πρέπει να κλάψουν, γιατί το δάκρυ δεν το έχουν και όλοι έτοιμο, εδώ στην ακρούλα, κατάλαβες. Αύριο sold out και τα δάκρυα, μην το γελάς καθόλου, σε 4 φαρμακεία,
Την ημέρα που είχαμε κάνει το live για τα μάτια, είχαν βγει sold out. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, έχω αυτό και έχω κι άλλο ένα. Οπότε στην Κέρκυρα και να βγει, εγώ έχω για κανένα δίμηνο. Αυτά λοιπόν εδώ, δεν ξέρω τώρα, είναι tears natural, φυσικά δάκρυα, έτσι θα τα βρείτε και είναι και πάρα πολύ κωδικό για κολύριο. Παιδιά, άμα με δουλεύετε, εγώ θα φύγω, δεν θα πω τίποτα. Θα πάω στη γωνιά μου, να βάλω τις αλυφές μου, τα φαρμακευτικά μου, να τριφτώ κιόλας λίγο στον αυχέ, να κατάλαβες. Μην κοροϊδευόμαστε. Έλα, οικονομικά είναι αυτά. Πόσο κάνουνε, μωρέ, αυτά. Πού είναι ένα φαρμακείο τώρα να μας πει, θέλουμε και κωδικό για τα... φαντάζεσαι. Κωδικό για το κολύριο. Κωδικό για τα ντεπών, κωδικό για τα τέτοια. Λοιπόν, βάζεις λοιπόν στην καθημερινότητά σου ειδικά... Αν βάφεστε πολύ ή αν βάφεστε έντονα ή αν βαφόμαστε, που είναι η Bloody Mary, και βάζουμε, πώς λέγεται, στην εσωτερική πάνω πλευρά του ματιού μας, θέλω να σου πω μολύβι, σκιές και τέτοια, που είναι δύσκολο να ξεβαφτεί σε αυτό το σημείο και γενικότερα ταλαιπωριέται λίγο το ματάκι μας, μην γελιόμαστε. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν τις μέρες που έχουμε κάνει βαρύ μακιγιάζ να χρησιμοποιήσουμε το βράδυ ειδικά και 1-2 τέτοιες σταγονίτσες να καθαρίσει και το εσωτερικό του ματιού, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει με κανένα καθαριστικό. Βλενογόνος, αγαπώ πάρα πολύ, επιστημονικέ μου άνθρωπε! Αυτό, να καθαρίσει λοιπόν πάρα πολύ καλά το εσωτερικό του ματιού, τη βλενογόνο λοιπόν, αχ τι ωραία λέξη! Πώς τοποθετείτε τώρα το... Πώς τοποθετείτε τώρα αυτό, τώρα να το κάνω εδώ μπροστά, τώρα όποιος ανατριχιάζει να μην κοιτάξει, αλλά παίρνεις το κολυριάκι, ανοίγεις το ματάκι, το βάζεις εδώ, τσουκουτσουκού, δεν πονάει, 1-2 σταγονίτσες, κλείνεις λίγο το ματάκι σου, κοίτα και αυτό απλά έρχεται, κοίτα, μη γιάνγκο, γιατί γιάνγκο, με τη γραμματέα σου Γιάνγκο. Λίγο το ζω εγώ όπως τη λάμψη παλαιότερα. Αφήνεις λοιπόν να κάνει τη δουλίτσα του και μετά αυτό μόλις κλείσει τα ματάκια, τσουκ, θα τρέξει και όλα θα φύγουν και όλα θα καθαρίσουν. Το ίδιο κάνεις και από την άλλη πλευρά. 1-2 σταγόνες. Γιατί Γιάνγκο, με τη γραμματέα σου Γιάνγκο. Γιάνγκος ίσον λάμψη, δεν κλαίω. Είναι τα ψεύτικα δάκρυα, έτσι, για όποιος μπαίνει τώρα δεν κλαίω. Σας λέω πώς να καθαρίζουμε και το εσωτερικό, λοιπόν, του ματιού, εντάξει, για να, σε περίπτωση που σου εμφανιστεί κάτι, βρε παιδάκι μου, να ξέρεις κι εσύ, εγώ μετά δεν το σκουπίζω, εγώ μετά ταμπονάρω ελαφριά και διώχνω έτσι προς τα έξω, πεθαίνω με τις ατάκες σου Γιάνγκο. Να σου πω κάτι, μα κάθε βράδυ όταν το κάνω, μετά από μέρες που έχω πάρα πολύ έντονο μακιγιάζ, εγώ έτσι παραμιλάω μόνη μου. Και πάντα σκέφτομαι τη λάμψη και το Γιάνγκο. Δεν ξέρω γιατί, αυτό μου βγαίνει. Λοιπόν τώρα, ενώπιον σας, θα χρησιμοποιήσω λοσιόν χωρίς ινόπνευμα, όταν έχουμε έξαρση, όταν έχουμε οτιδήποτε δερματικό, έξεμα κτλ. Πήρα λοιπόν τσίτο λοσιόν Λαντιόπης, περνάω παντού. Το βλέπετε το σημείο έτσι, το σημείο Χ. Τώρα κατεβαίνει και φεύγει προς τα εκεί. Τα μποναριστά λοιπόν. Πώς φαίνονται οι πανδημούλες, μέχρι και τα δάκρυα τα μπονάρουν προς τα έξω. Ναι, τι, ό,τι να είναι τώρα. Γεια σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, δεν θα τη δείξω την αληφή. Τώρα θα βάλω την αληφή τη φαρμακευτική, εντάξει, και μετά θα πάμε να κάνουμε ρουτίνα μαζί. Δεν θα τη δείξω, γιατί σκιάχτηκα με τα μηνύματα που πήρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα στη δείξω απλώς πώς είναι. Θα σου θυμίσει λίγο σε υφή και σε όψη τη Σκαρμίν, αλλά δεν είναι η Σκαρμίν. Εντάξει, είναι οφθαλμολογική αληφή, που δεν θα σου δείξω ποια είναι. Αύριο προβλέπω πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες. Πρωτοφανή έλλειψη φυσικών δακρύων πανελλαδικά ο τίτλος. Σταμάτα. Φαντάζεσαι. Εγώ φοράω φακούς και καταλαβαίνεις. Μπράβο. Εσύ που φοράς φακούς εννοείται καταλαβαίνω. Επίσης όσοι φοράνε για πάρα πολλές ώρες τα γυαλάκια τους καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να καθαρίζουν τα ματάκια τους.
Άννα μου, υπάρχει κανένας αφρός καθαρισμού για μάτια, βλεφαρίδες, να βι... Bleth intense. Α, δεν το ξέρω αυτό, για τις βλεφαρίτιδες λέει. Δεν το ξέρω, αγαπημένη μου. Και πώς το είπες, να βι... Bleth intense. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Εγώ σας είπα την εναλλακτική και αμαρτία, ούκ έχω. Καλέ, δεν το διάβασα, ξαναπέστο. Βλέπεις λοιπόν λίγο τώρα εδώ, περιμένουμε 1-2 λεπτάκια να απορροφηθεί η οφθαλμολογική αληθή, γι' αυτό δεν στη δείχνω. Όταν είχα κάνει λέιζερ στα μάτια, μετά από τη θεραπεία με τα πολλά κολλήρια, ο γιατρός μου είχε δώσει μονοδοσικά δάκρυα, μικρές αμπουλίτσες, υπάρχουν και μονοδοσικά. Σωστή. Να βιμπλεθ. Δεν το ξέρω, Βιβιανάκη, με αυτό. Ευχαριστούμε για το μοίρασμα. Δεν το ξέρω, θα το ψάξω όμως. Αλλά αυτό είπες είναι για βλεφαρίτιδες, ε. Εντάξει. Μακριά μας αυτά, ρε παιδιά μου. Να περνάνε, ταλαιπωριέται πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος. Γιαγκούκολη. Ναι. Φυσιολογικός ορός. Χλωριούχο νάτριο 0,9%. Να τη γιατρίνα μας. Εγώ βάζω το τρεαλός ντουο για ενυδάτωση όταν βρίσκομαι σε ξηρό περιβάλλον. Πόσα ξέρετε. Πόσα ξέρετε εδώ πέρα. Μπράβο, Βάλια. Κάτσε, αυτό θα το κάνω screenshot. Περίμενε. Και της Bloody Mary το βγάζω screenshot, μισό λεπτάκι. Το πατήσω σωστά γιατί, ξέρεις, με την τεχνολογία δεν έχουμε και πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω το έκανα σωστά, ωραία. Σας έχω. Σας έχω και θα τα τσεκάρω και αυτά. Βγαίνει σε μονοδόση 250 ml, 500 και 1000. Α, τέλεια! Λοιπόν, πάμε τώρα στη ρουτίνα μας. Δεν θέλω να μιλάω για γιατρικά. Πάμε να βάλουμε τα καλά μας. Έλα να βάλουμε τα καλά μας και τα επιτρεπόμενά μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως κάθε τι μία ρουτίνα, με τι θα ξεκινήσει? Με ένα πολύ καλό υγειαλουρονικό. Και είδα ότι... Τι είδα? Είδα έχουμε 24ωρο flash free shipping. Καλά δεν το είπα? Καλά το είπα, πάρα πολύ καλά το είπα. Έλα λοιπόν το υαλουρονικό με το κολαγόνο, σιγά σιγά παρακαλώ πάρα πολύ, το face elixir, γιατί ένα στερητικό το έχει σπάθει η γυναίκα τόσες μέρες μόνο με αναπλαστική και τις οφθαλμολογικές αληθές και τα κολλήρια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν. Περνάω παντού. Περνάω και στο σημείο που έχω βάλει λοιπόν την αληφή, γιατί πρώτα έχω βάλει τη θεραπεία. Εντάξει, περνάω προς ο πολεμό, Παναγίτσα μου. Έλα, Ουρόρα, Παναγίτσα μου, να κάνω μια ρουτίνα της προκοπής, όχι πολλά πράγματα, τα βασικά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Άλλος άνθρωπος σου λέω, άλλος άνθρωπος σου λέω. Βλέπεις την ξηρότητα λίγο εδώ ακόμα, όταν κάνω έτσι, αλλά θα τα φτιάξουμε όλα εδώ παρέα. Λοιπόν. Face Elixir πρώτο, υελουρονικό 12%, κολαγόνο 12%, πάμε να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος, όσο μπορούμε και όσο επιτρέπεται. Καλησπέρα Βίκυ μου! Λοιπόν, επόμενο βήμα θα είναι... Θα είναι το Mom Instant Lift. Θα είναι, δεν μπορώ άλλο γυναίκα, με συγχωρείς πολύ... Ένα τσιτοματάκι, ένα lifting, ένα όλα πάνω, το θέλω, έτσι. Συγγνώμη, θα ξεκινήσω με το πόδι χήνας, δεν θα πάω πιο κοντά. Είπαμε, σιγά σιγά, ταπεινά, ωραία, με σεβασμό, αλλά δεν μπορώ κι άλλο να κρατηθώ η γυναίκα. Λοιπόν, πρώτα πάω λοιπόν πόδι χήνας, με το πό μεσόφριο, μετά θα πάω... Ρινοπαριακές, όχι βίρνα λέει, δεν έγινε αυτό που νομίζεις. Αυτά Γιάνγκο, πες τα αλλού, εγώ τόσα χρόνια πλάι σου, σε έχω καταλάβει. Τώρα σε έκανα τσακωτό, στο γραφείο της εταιρείας Γιάνγκο. Εν τω μεταξύ όποιος δεν βλέπει τη λάμψη δεν θα ξέρει τι λέμε. Όποιος δεν είναι αυτής της εποχής θα λέει πάει αυτές. Λαλήσανε. Λοιπόν, Mom Instant Lift, όσο προλαβαίνεις... Κάνε μου και τις κινησούλες, τις ανορθωτικές, τις τσίτα μπόμπα τέντα. Τουλάχιστον στο βάλ, τουλάχιστον στο περίγραμμα και τουλάχιστον στο μέτωπο. Εντάξει, απορροφάτε σε χρόνο, ντε και βλέπεις δεν δημιουργεί καμία ερυθρότητα, καμία κοκκινίλα, γιατί έχουμε μέσα θαλάσσια, βοτανικά
και πολυμερή και προηγμένη σύνθεση υαλουρονικό. Κυρία Αουρόρα μου, καλά τα λέω, πολύ καλά τα λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω καν τετράδια, δεν θέλω καν σημειώσεις και... Η Giant, ακριβώς. Δεν θα πάω ακόμα σε αυτό. Άντε, θα πάω στο άλλο. Κωνσταντίνα, ξέρεις τώρα... Είναι εδώ η Κωνσταντίνα ή έφυγε. Θέλω να της πω κάτι που δεν ξέρω αν θα της αρέσει. Εγώ, να ξέρεις, θα βάλω κάτι που δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί στη Giant της Aurora. Απλά στο λέω. Εγώ δεν κάνω ρουτίνα χωρίς αυτό, ειδικά τώρα. Πάω να βάλω bright eyes τώρα και όχι πολύ 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 κοντά στα ματάκια. Δεν αφήνει ακόμα ο γιατρούλης, αλλά εγώ τη δουλίτσα μου θα την κάνω εδώ εξωτερικά και πάνω στο βλέφαρο. Με αυτό τι θα γίνει? Θέλεις να μας κάνεις ένα πώς τα λένε αυτά στη γλώσσα την νεολίστικη, ένα brief, ένα update, κάτι, μια ενημέρωση καταναλωτών, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι γίνεται με τον Better Skin? Όχι τίποτα, έχω και πάρα πολλές ερωτήσεις στο Q&A, να ξέρω τι θα γυρίσω, να ξέρω τι θα πω, κατάλαβες. Ανέβασα ένα βίντεο πριν λίγο, συγγνώμη θα το πω έτσι, και αφορούσε το Better Skin και τον ορό της μεσοθεραπείας. Και πάω να βάλω link. Και είναι sold out και ο ορός της μεσοθεραπείας και το Better Skin. Θα νομίζουν ότι τους κοροϊδεύω και στο TikTok και στο YouTube. Άμα θέλετε, κάντε μου μια ενημέρωση καταναλωτών, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω να βάλω το Bright Eye στο μαγικό μου ραβδάκι να μου τα ανασηκώσει όλα, να μου τα καταπραίνει όλα. Δεν πάω όμως στην περιοχή που έχω βάλει την κορτιζονούχα οφθαλμολογική αλυφή. Μένω εδώ. Έρχεται, έρχεται. Μετράμε ώρες. Μετράμε ώρες. Αλήθεια. Ώρες. Πρόσεχε τι λες. Εντάξει. Okay. Σου λέω το Q&A μου είναι γεμάτο με το Better Skin. Ευτυχώς το έχω από την έκθεση. Εσύ κράτα το καλά. Θα ξαναβγεί sold out και μετά θα στο βγάλουμε σε δημοπρασία το δικό σου. Καλά, καλά. Γελάτε εσείς. Εσείς νομίζετε τα λέω για πλάκα. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ώρες ημερών ή ώρες 24ωρου. Τι ερώτησάρα έκανε η Σοφία η φίλη μου. Κωνσταντίνα απάντησε. Ώρες ημερών ή ώρες 24ωρου. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Για πες. Όχι να πεις. Βάζω Better Skin πρωί και βράδυ και έχω δει μεγάλη διαφορά. Είδες. Better Skin σε κάθε ρουτίνα. Better Skin με μεσοθεραπεία. Better Skin με οξυγονοθεραπεία. Better Skin με οξέα. Better Skin παντού. Better Skin ακόμα και με βαριά εξέματα, θα σου πω εγώ, γιατί δεν διαταράσσει σε τίποτα τον επιδερμικό φραγμό και τα ποσοστά και τα συστατικά και το νερό από μπαμπού που δρά έτσι σαν δεξαμενή και τροφοδοτεί η υγρασία το δέρμα, θα είναι τόσο ανακουφιστικό όσο δεν μπορώ να σας περιγράψω, πραγματικά. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Better Skin Ανούλα, θέλει 10 λεπτά από την Κρυσταλλική και Big Brother. Όχι, όχι, κατευθείαν. Better Skin Forever, δεν απαντάει. Κωνσταντίνα, δεν απάντησε στο κορίτσι. Κωνσταντίνα, πρέπει να απαντήσει στη Σοφία. Κωνσταντίνα, εγώ τώρα βάζω Better Skin. Θα βάλω Better Skin. Και η διαφορά στο δικό μου το δέρμα, ειδικά μετά από τόση ταλαιπωρία που έχει φάει, θα είναι πάρα πολύ εμφανή. Οπότε αν θέλεις να απαντήσεις όχι μόνο στη Σοφία, γενικότερα στον κόσμο πότε θα είναι διαθέσιμο, θα ήταν έτσι μια πολύ ωραία και χρήσιμη πληροφορία αυτή τη στιγμή. Το Better Skin μπαίνει πριν τον ορό της μεσοθεραπείας νύχτας. Ναι, αμέ. Και με την οξυγονοθεραπεία και με τη μεσοθεραπεία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άλλο οι 1230 ώρες. Το τερμάτισες, βρε φίλη, 1230 ώρες και άλλο λέει 14. Αύριο θα σας ενημερώσω, το υπόσχομαι, για να είμαστε 100% σίγουρες. Οκ. Okay.
Εντάξει. Και εγώ τη σταμάτησα μετά από αλλεργική δερματίτιδα. Δεν το ήξερα ότι μπορώ να τη συνεχίσω. Το Better Skin, εννοείται. Εννοείται, το Better Skin, ίσα ίσα και γενικότερα να ξέρεις και το Better Skin και αυτό που θα βάλω με τη βρώμη, γιατί έχει προστασία από μπλε φώτα και ακτινοβολία και θα μου ενισχύσει λίγο έτσι την προστασία που θέλω την έξτρα, γιατί μετά θα κάτσω τον υπολογιστή. Να ξέρεις, είναι θεαματικό. Βάλε σιλέ και θα σου στείλω εγώ αν ξεμείνει. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σ' αγαπώ για τα όλα σου. Λοιπόν, Better Skin. Το βάζω. Αύριο θα έχουμε και απάντηση πότε θα είναι διαθέσιμο. Εντάξει, καλησπέρα. Δεν πειράζει που άργησες, καλέ. Θα τα αποθηκεύσουμε. Σύμφωνοι, αλλά πρόσεχε τι λες. Ξέρεις πολύ καλά τι εστί πανδημία. Εδώ η Αουρόρα δέχεται απειλές προειδοποιητικές. Λοιπόν, Better Skin. Όπως είδες, έβαλα και στο σημείο πάνω από την αληφή τη φαρμακευτική και θέλω να δεις αυτό τώρα εδώ, το μαγικό που συμβαίνει. Αυτό. Αυτό. Δηλαδή, το, πραγματικά το φοράς, θυμάστε τι είχε πει η Κωνσταντίνα, ότι γύρναγε από την έκθεση, έκανε ντεμακιγιάζ, και μόνο το Better Skin που άντεχε να βάζει, άντε και μία μπότοξ ή μία μπακουτσιόλ τις μέρες της έκθεσης, έλεγε ότι έβαζε το Better Skin και αναστέναζε, βόγκαγε από ανακούφιση και από ξαλαφροσύνη. Δηλαδή κάπως έτσι θα νιώσεις ότι όχι μόνο εσύ που θα το φοράς, αλλά και το δέρμα σου το ίδιο. Πραγματικά, είναι δροσιστικό, είναι ανακουφιστικό, είναι ενυδατικό, το νιώθεις και τη βλέπεις τη διαφορά αμέσως. Η Χριστίνα σου γράφει, Κωνσταντίνα, εγώ βάζω 4 pumps, γιατί το ρουφάει η επιδερμίδα μου γρήγορα, καλά κάνω, εννοείται κάθε επιδερμίδα είναι διαφορετική, οπότε όταν υπάρχει ξηρότητα ή αφυδάτωση ή νιώθεις ότι το δέρμα σου το ρουφάει, αμέσως εννοείται να βάλεις παραπάνω. Αρχικά με το Better Skin νιώθεις ότι σου φεύγει όλο το στρες. Είναι αυτό που έλεγες ότι είναι μελετημένο ακόμα και για το... Αχ, πώς το λέει η Κωνσταντίνα, να δεις τι ωραία που το λέει. Για το... Ωχ, το λέει. Πώς το λες, μωρέ Κωνσταντίνα, ότι μελετήθηκε από το εργαστήριο για το... Που, έχει, που έχουμε και το κοιτάμε και για το σώμα μας αυτό. Κάπως το λέει. Γράφτο μου, κόλλησα τώρα. Κάτι ήξερα εγώ και πήρα δύο. Κάτι ξέρατε όλοι και εγώ δεν σας άφηνα να πάρετε παραπάνω στην έκθεση, το θυμάσαι. Μεταβολισμό. Μεταβολισμό της επιδερμίδας. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ γιατί είσαστε... Με συμπληρώνετε αυτό, το μεταβολισμό της επιδερμίδας. Καλησπέρα σας και καλή μας βραδιά, κυρία Βάσια μας. Aurora Natural Products. Ένα κουβά Better Skin θα ήθελα. Ναι, καλά. Ας έρθει πρώτα το προϊόν και μετά ας βγει και σε κουβά. Εντάξει, osmotic stress. Πού να το θυμηθώ αυτό, δύσκολες λέξεις. Αυτό. Το μεταβολισμό της επιδερμίδας μας. Αυτό. Το είπαν τα κορίτσια. Αυτό, απλό και κατανοητό. Λοιπόν, πάω να βάλω και anti-wrinkle λίγο τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για προστασία από μπλε φως έξτρα. Το κάτι τι έχει το παραπάνω. Και έχει και τη βρώμη μου που πρέπει να βάλω εγώ τώρα βρώμη στην κατάσταση την οποία βρισκόμεθα. Για να αποφύγω μετά λάδια και άλφες άλλες. Οσμωτικό στρες, τι είπες τώρα, αυτό. Αυτό κράτα το, γιατί γίνονται ολόκληρα σεμινάρια πάνω στο οσμωτικό στρες Bloody Mary και γίνονται αυτά τα σεμινάρια από πριν το καλοκαίρι. Οπότε να ξέρεις, χαμούλης, έρχεται χαμούλης. Καλησπέρα σας, γεια σου Βάσο μου. Το Dragons μπορώ να το βάζω σε ρουτίνα κρυσταλλικής. Το Dragons Blood εννοείς το σέρουμ, έτσι. Αυτό, δεν εννοείς το mist. Το Dragon's Blood με κρυσταλλική μπορεί να το βάλει ένας έμπειρος χρήστης ρετινόλης με μια χρονική απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 25 με 30 λεπτά. Εντάξει, γιατί μιλάμε για ρετιναλδεΐδη στην κρυσταλλική και όχι μόνο ρετινόλη. Λοιπόν, τέλεια, απορροφήθηκαν όλα, απορροφήθηκαν εντελώς, το βλέπεις, οπότε πάω να κλειδώσω αυτή την απλή, λιτή και υπέροχη κατά τα άλλα ρουτίνα. Με φαντάζεστε, λέει, εμένα μετά από εξάδες να παίρνω κουβάδες. Εδώ είσαι, Εύα. Τι έγινε.
Άκουσες για κουβάδες και ήρθες, παιδιά, τι θα γίνει. Εκεί στην Κρήτη δεν υπάρχει κανείς που να μένει κοντά στην κυρία Εύα μας να πάει να τη συνεφέρει λίγο. Δηλαδή κάπου, εντάξει. Λοιπόν, όχι λέει κρατήσου. Μα πράγμα, ικανή λέει σε έχω, ναι εντάξει. Αυτοτρολάρεστε τις λένε, λογικό. Λοιπόν, ποια είναι η καλύτερη ανάμιξη και η πιο γρήγορη που σας έμαθα το 2023. Δεν θα τα δείξω, εσείς θα μου πείτε. Τι θα κάνω εγώ τώρα ανάμιξη και θα έχω πεπτίδια, αντιγύρανση, καταπράινση, ενυδάτωση, σφριγιλότητα, ανόρθωση και προστασία από μπλε, φως και ακτινοβολία συσκευών και κινητών. Δεν θα το μαρτυρήσω, να δω πόσο προσέχετε εδώ που μιλάτε μεταξύ σας στην αίθουσα. Γιατί Γιάνγκο μιλάς, γιατί. Α, το βρίσκουνε, το βρίσκουνε. Το είδατε, είδατε τα μπουκάλια, δεν παίζω. Είδατε τα μπουκάλια. Το έχουν βρει όλοι. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Και η φιλιά. Να τόσο γάμος πάλι. Τι να κάνω, μ' αρέσουν εμένα. Όπου γάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν μπορώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παντρέματα εμένα. Ζω για τέτοιες στιγμές. Μπακουτσιόλ και γηφόρια. Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται, αλλά θα κλειδώσουμε και με ανάπλαση απόψε, το ξέρεις. Ακόμα για λίγο. Μπακουτσιόλ και γηφόρια. Αυτά θα κάνω. Λοιπόν, μήπως, λέω εγώ τώρα, θυμόμαστε και τη δοσολογία. Είσαι η καλύτερη δασκάλα. Όχι, είσαστε ο καλύτερος κόσμος που αποστηθίζει. Καλά πήγα να το πω, καλά πάω να το πω. Πώς λέγεται, αποστηθίζει, καλά. Καλά το λέω. Δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός. Κωνσταντίνα μου, ακόμα θυμάμαι την Κωνσταντίνα στο live που θυμάσαι που λέω θα κάνουμε και μία μίξη τώρα που ούτε η Κωνσταντίνα δεν την ξέρει αυτή την ανάμιξη, αλλά εγώ θα την κάνω και θα την κάνει και η Κωνσταντίνα και θα μας πει άμα την κάνω καλά και άμα της αρέσει. Δύο μπακουτσιόλ και μία γιουφόρια. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Τι να κάνω, παλαμάκια μόνο να κάνω. Δεν υπάρχετε. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Ναι. Δύο προς ένα. Δύο μπακουτσιόλ και μία γιουφόρια. Μπράβο σας. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες πονηρές που βάζουν δύο και δύο. Κακό δεν είναι, αλλά ξέρεις τι. Είναι πώς θα σου ταιριάξει και πώς θα σου πέσει στο δικό σου το δέρμα. Οπότε, κάνε και εσύ τις δοκιμές σου, αρκεί να μην νιώσεις ότι το δέρμα σου δυσφορεί ή βγάζει όχι το αποτέλεσμα που θέλεις. Οπότε, για αρχή δοκιμάστε 2-1 όπως λέμε, 2 μπακουτσιόλ, 2 παμ μπακουτσιόλ και ένα γιοφόρια, αλλά τολμήστε και 2-2 κάποιες λίγο πιο δύσκολες μέρες ή κάποιες μέρες, κάποια βράδια που θα έρθουν, που θα κάνει έντονη διαφορά η θερμοκρασία, γιατί έρχεται χιονιάς, κρύο κτλ. Και να κλειδώνετε πάντα με μία αναπλαστική. Επίσης, τέλειος συνδυασμός είναι και το κοκτέιλ με την κάβιαρ που είχαμε κάνει, δοκιμάστε το. Πραγματικά, όντως. Για πρωί αυτό, ειδικά τις μέρες τώρα που θα πέσει η θερμοκρασία. Έχει δίκιο, αλλά τώρα δεν μπορώ να την κάνω. Αλλά θα φέρω την κάβια τώρα που το είπες, για να κλειδώσουμε με κάβια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάμιξη. 2 μπακουτσιόλ. Αγαπώ. Αγαπώ την υφή, αγαπώ τη σύσταση. Αγαπώ. Αγαπώ που είναι φτιαγμένη μέσα σε βιολογική οργανική αλόη και γιουφορία, πολυπεπτίδια, μικροκρυστάλλι λάμψης, εδώ και τα πολυπεπτίδια τα αγαπημένα που ανορθώνουν και συσφίγγουν και προστασία από μπλε φώτα. Κάνουμε λοιπόν την ανάμιξη στο χεράκι μας, εδώ βλέπεις τι ωραία που γίνεται, κάτσε μου ένα λεπτάκι και πάμε τώρα. Όπως είμαστε να βάλουμε παντού πρόσωπο, περνάω προσεκτικά την περιοχή γύρω από τα μάτια, δεν πάω ακόμα εγώ πολύ κοντά λόγω του ιστορικού και εννοείται περνάω και λαιμό. Και δες το δέρμα, σε ευγνωμονία αμέσως, το βλέπεις, το βλέπεις. Αυτό.
Δεν εξηγείται, λέει. Την πίνω την Μπακουτσιόλ. Πάλι μου τελειώνει. Σου τελειώνει! Ταν 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 ταν. Πρέπει να μη σου τελειώσει. Μέχρι... Η Κωνσταντίνα είναι εδώ. Μέχρι το Black Friday δεν πρέπει να σου τελειώσει. Λοιπόν, και αφού κάναμε, και αφού τίποτα κόπηκε το σήμα, δεν ξέρω, δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα, δεν είπα τίποτα. Και αφού κάναμε την ανάμιξη, λοιπόν, Μπακουτσιόλ με Euphoria. Πάμε να βάλουμε αναπλαστική. Μη γελάς. Πάμε να... Μη γελάτε. Πάμε να βάλουμε αναπλαστική. Εδώ είσαι. Είναι πάρα πολύ αργά, Κωνσταντίνα. Πρέπει να πας για ύπνο. Είπαμε ότι ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ το δέρμα. Το κατάλαβα εγώ τώρα. Με τα αντισταμινικά. Τούβλο. Όταν λέμε τούβλο, βάζαμε ταινία. Κοίτα. Και αντί να κοιμάται ο Στέφανος, κοίτα λίγο, μου έκανε αρχικά, για να καταλαβαίνω ότι κοιμάμαι, μου βάζει το χέρι του έτσι. Και μόλις έβαζε το χέρι του έτσι και δεν έβλεπε αντίδραση, είχε καταλάβει. Στην αρχή νόμιζε ότι ακουμπάω απλώς το κεφάλι μου πάνω του, δεν έβλεπα τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Τα αντισταμινικά σε κάνουν πραγματικά πέρα σε άλλο level. Και με το συνδυασμό με τις σταγόνες της ακάμνια... πολύ ύπνο. Σαν τα αντισταμινικά δεν έχει, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, Άννα μου, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Έλα, παιδί μου, άμα μπορώ, εννοείται. Έχω σημάδια ακμής, κόκκινο έντονο και αισθητικός μου είπε να ξεκινήσω ρετινόλ. Πολλές εταιρείες όμως και διάφορα τα προϊόντα και έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Βοήθεια. Αισθητικός σου είπε να ξεκινήσει ρετινόλ. Ναι, καλά σου είπε, αλλά έχεις, ξέρεις την ερετινόλη, ξέρεις πώς χρησιμοποιείται, ξέρεις το πρωτοκολλό της. Να ξεκινήσεις με μία κρέμα ερετινόλης θα έλεγα εγώ, ερετινόλη μόνο βράδυ θα έλεγα εγώ, ερετινόλη έχει πρωτόκολλο χρήσης θα πω εγώ, μία πολύ ωραία κρέμα την έχω εδώ, για να ξεκινήσεις θα είναι. Ναι, η βιταμίνη Α από την Aurora δεν μπορώ να τη βάλω όμως τώρα. Την οποία μόλις την πάρεις θα την ανακατέψεις και θα τη χρησιμοποιείς μία με δύο φορές αρχικά μόνο βράδυ. Πρέπει να γίνει patch test, πρέπει να φοράς αντιλιακό, πρέπει να φοράς αναπλαστική. Αν έχεις ευαίσθητο δέρμα θέλει μέθοδο sandwich, ξέρεις η ρετινόλη. Είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάτσω να την αναλύσω, αλλά δεν έχω τώρα το χρόνο γιατί καταλαβαίνεις ότι... Είναι 11 και κρατάω όλο το σπίτι εγώ εδώ που είμαι στην κουζίνα, δεν είμαι στο δωμάτιό μου. Πρέπει να δεις οπωσδήποτε όλα τα βίντεο που αφορούν την ρετινόλη για να κάνεις σωστή χρήση και προσεκτική. Εντάξει, δεν διαφωνώ καθόλου στο να κάνεις χρήση ρετινόλης, αλλά πρέπει να ενημερωθείς σωστά πριν ξεκινήσεις ρετινόλη για να τα κάνεις και σωστά. Εντάξει, γιατί ακόμα έρχονται ερωτήσεις τύπου για ρετινόλη... το πρωί που φοράω για μια ρετινόλη που είναι μόνο βράδυ, τι αντιλιακό να βάλω. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σωστά ενημερωμένοι πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε ενεργό συστατικό. Εντάξει, ναι, και εμένα μπορεί να με τρελάνει που δίνουν συστατικά χωρίς να δίνουν οδηγίες, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθάμε όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται όμως. Εντάξει. Λοιπόν, ορό με ρετινόλη, όχι σε καμία περίπτωση δεν πας σε ορό με ρετινόλη. Πρώτα θα ξεκινήσεις με μία κρέμα που έχει και αναπλαστικές ιδιότητες μέσα και συστατικά αυτή η τρίχα έρχεται σε σένα. Είδες, μα πάντα άμα δεν βάλω στέκα, γι' αυτό με βλέπεις τώρα, χωρίς στέκα παιδί μου δεν γίνεται, πάντα θα έχουμε την τριχούλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό πάντα πρέπει να ξεκινάμε με κρέμα με ρετινόλης και όχι με σέρουμ. Τώρα αν δεις... Στην πορεία, δηλαδή πάνω στο μήνα, 1,5, ότι θέλεις να βάλεις και ένα σέρουμ, εννοείται να βάλεις, αλλά πάντα σε χαμηλό ποσοστό. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ρετινόλη και να ξεκινήσουμε με σέρουμ και να ξεκινήσουμε με πολύ μεγάλα ποσοστά. Η ρετινόλη έχει σκαλοπατάκια. Είναι όπως και τα οξέα. Τώρα, αν κατάλαβες τίποτα, έτσι που τάπα, μπράβο σου. Λοιπόν,
πάω να πάρω την καβιάρ μου, την αναπλαστική μου, έτσι να νιώσω και λίγο ακόμα το υαλουρονικό, το εκχύλισμα χαβιαριού, να κάνουμε και λίγο anti-aging. Βέβαια, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου έχει λείψει ρετινόλη μου, ότι δεν μου έχουν λείψει τα οξέα μου. Σιγά σιγά θα κάνουμε ένταξη εδώ μαζί, απαλά και ωραία. Βάζω λοιπόν πλούσια και γενναία ποσότητα της καβιάρ και τελειώνω εδώ. Δεν βάλω. Το ξέρω ότι μπορεί να περιμένεις. Τι έπαθε, καλέ. Καλέ, τι έπαθε. Καλέ, κόλλησε η εικόνα μου. Α, έλα Παναγία μου. Με βλέπετε, μ' ακούτε. Είχα κολλήσει έτσι. Τι έπαθε. Στα ώρες, τα άγρια βουνά. Δεν ξέρω, το βράδυ αναστατώνεται το Instagram πολύ. Χαβιάρι, είσαι ο έρωτας μεγάλος. Κοίτα, για αναπλαστική που έχει αυτή την τιμή και αυτά τα συστατικά είναι σούπερ. Εντάξει, είμαστε τώρα. Καλέ, σοκ. Ξέρεις τι φοβήθηκα, ότι θα χάνα το... Θα χάνα το live. Εντάξει, συνήλθε. Στα όριστα άγρια, στα όριστα άγρια, στα όριστα άγρια. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε ποτέ να πίνουμε νεράκι, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Ευχαριστώ αγαπημένες, Αλεξάνδρα μου. Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω το ότι δεν σε είδα, αλλά δεν πειράζει. Θα σε ξαναδώ στην υγειά μας. Τώρα ακούτε και βλέπετε. Ναι, εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Δεν γίνεται να κάνουμε live εμείς και να μην έχουμε ένα κόλλημα, ένα παρατράγουδο, λίγο έτσι, αυτό το δαχτυλάκι. Λοιπόν, αυτά, ωραία ήτανε, απλή ρουτίνα, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, άμα την ενισχύεις και με λίγο μπακουτσιόλ και με λίγο γιουφόρια, με την ανάμιξη, άμα βάλεις και λίγο μάμς, άμα έχεις και μπέτερ, άμα κλειδώσεις και με κάβιαρ, είναι τέλεια. Λοιπόν, με τι μπορεί να αναμειχθεί ο HFC? Ο HFC είναι gel, με παρόμοια σύσταση. Μπορεί να αναμειχθεί με peptides, από ένα ακόμη. Μπορεί να αναμειχθεί με οπλοπολιβόλο. Μπορεί να αναμειχθεί ο HFC, με Mami Instant. Κάνει πολύ ωραίο πάντρεμα, το έχουμε κάνει εδώ σε live μαζί, γενικότερα σε παρόμοια σύσταση και υφή. Αυτό, δεν μου έρχεται τώρα κάτι άλλο, άμα μου έρθει θα στο γυρίσω σε βίντεο. Εντάξει, λοιπόν αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, όχι με Better Skin δεν μπορεί, το ένα είναι gel, το άλλο είναι γαλάκτωμα. Το Better Skin γενικότερα καλό θα είναι να μην το αναμειγνύετε, να μην θέλετε να το παντρεύετε, γιατί είναι διαφορετική η βάση του, είναι milky base, είναι γαλακτοματο-ορός και δεν είναι πολύ εύκολο να πετύχει η ανάμειξη, εντάξει. Λοιπόν, από τσίπημα κουνουπιού έπαθε η Νάντια στα φιλόκοκο και ταλαιπωριόμασταν 2 μήνες, περαστικά και πρόσεχε πάρα πολύ. Και άκουγε το γιατρό σου και μην βάζεις τα χέρια σου καθόλου στο πρόσωπο και προχωρά στη μόλυνση. Περαστικά. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ που θέλετε να κάνουμε ρουτίνα ακόμα και με τα φαρμακευτικά μου και με τα κολλήρια μου και με τα όλα μας. Να είμαστε καλά. Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ και δεν περίμενα ότι θα θέλατε να δείτε ρουτίνα με κολλήρια τώρα και οφθαλμολογικές αλυφές, αλλά αυτές τις ρουτίνες κάνω για λίγο ακόμα. Αυτά, έκανα πάρα πολλά βίντεο στο TikTok, νομίζω οριακά θα με διώξουν. Θα τα ανεβάσω και στο YouTube να τα βλέπετε, είναι όλες οι ερωτήσεις σας, όσες περισσότερες μπόρεσα να απαντήσω, οι υπόλοιπες αύριο. Και φιλιά πολλά και έχει η Αουρόρα από ό,τι είδα 24 ώρες δωρεάν μεταφορικά. Εντάξει, φιλιά πολλά. Ναι, να μου στείλεις Βλαντιμέρη μου, φιλιά πολλά σε όλους και όσοι περνάτε δύσκολα, όσοι αναρρώνετε από υγεία, από δερματολογικό, από κάτι που σας αναστάτωσε την ψυχούλα σας, να μείνετε στο φως, να είσαστε στο φως και άνθρωποι δίπλα σας μόνο να σας ανεβάζουν, να σας ενθαρρύνουν και να διώχνουν μακριά σύννεφα,
προβλήματα, δυσκολίες, να κρατάνε και να βουτάνε το χέρι σας και να μην σε αφήνουν να πέφτεις. Είναι, νομίζω, η καλύτερη ευχή που μπορώ να σου δώσω. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Ακόμα και ένας άγνωστος να είναι και σου πει μια καλή κουβέντα και σου σκάσει απλά ένα χαμόγελο, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο και μπορεί να σου φτιάξει τη μέρα. Και ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε εμείς, αύριο, το είπα και στο TikTok, ένα χαμόγελο την ώρα που μπαίνεις σε ένα μαγαζί, ένα χαμόγελο σε αυτόν που είναι μπροστά σου στην ουρά, ένα χαμόγελο απλά και μόνο γιατί είδες μία κυρία που ας πούμε ζορίζεται και πας να τη βοηθήσεις να βάλει τα πράγματα στη σακούλα. Ένα χαμόγελο στο παιδάκι που είναι λίγο με μούτρα γιατί η μαμά του δεν του πήρε το παιχνίδι. Θα δεις ότι θα σταματήσει και να γκρινιάζει και θα κάνεις και τη μανούλα να νιώσει λίγο καλύτερα εκεί στο παιχνιδομάγαζο που ψωνίζουν τώρα χριστουγεννιάτικα και γίνεται πανικός. Γενικότερα, ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα. Είναι τζάμπα και μπορεί να φτιάξει το λινού τη διάθεση και μπορεί με ένα σου χαμόγελο να ξεκινήσει μια φιλία, μπορεί να ξεκινήσει μια αγάπη, ένας έρωτας, ένα φλερ. Δεν ξέρεις. Αλήθεια σου λέω. Για δοκιμάστε το. Παγκόσμια μέρα καλοσύνης σήμερα, να είναι κάθε μέρα όμως. Όχι να το γιορτάζουμε μία φορά την ημέρα επειδή έτυχε απλά να είναι ημέρα τέτοια. Αυτό, να αλλάξουμε όλοι λίγο mindset, να μας βλέπουν και τα παιδιά, να μας βλέπουν και να μας έχουν και σαν παράδειγμα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, λοιπόν, φιλιά πολλά, ο ένας τον άλλον έχουμε. Να το καταλάβουμε και αυτά εδώ όλα, σπίτια, αυτοκίνητα, ό,τι έχουμε, ό,τι φοράμε, όλα μένουν εδώ. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι το πώς φερθήκαμε και συμπεριφερθήκαμε στη βόλτα που κάνουμε όλοι σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, πολλά φιλιά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, φεύγω, δεν λέω άλλα. Φτάνει, overdose σήμερα. Γεια σας. Τα λέμε αύριο.